Γεια σας. Στέλιο, ερχόμαστε μπροστά σου με μία μικρή παραδοχή ότι δεν είμαστε πίναυση, αλλά είμαστε γεμάτες κεράσια. Ναι, Αλέχτσο από κεράσια. Ναι, εκεί στο Κάπρι, στην Νότια Ιταλία, μαζί με το Ζόι, πάνω σε μια μηχανή να κάνετε αυτό το ταξίδι. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Να κατεβείτε, να πιείτε μια πίνα κολάτα, να φάτε μια μακαρονάδα. Ένα ναι, ένα σπρίτζ εκεί. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Συμφωνώ. Είσαι πάρα πολύ ωραία. Μέσα στο δικό σου το κόνσεπτ είσαι σίγουρα. Αλλά όχι το σημερινό. Δεν είσαι μέσα στο κόνσεπτ το γενικότερο. Ναι. Εντάξει. She knows. Το ξέρω. Ούτε να αντιδράσει δεν μπορεί. Καθόλου. Όχι, όντως. Δηλαδή, τι να σας πω κι εγώ. Ευχαριστώ. Αλλά είσαι πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Σοφία! Γεια σου, Σοφία. Γεια σου. Είσαι πάρα πολύ όμορφη σήμερα. Ευχαριστώ. Για μένα, ναι, δεν είσαι πένα σήμερα. Αλλά μου αρέσει αυτό το look. Και σαν look, ήταν maybe να βάλω και μαύρα... Παπούτσια. Ναι, αυτά ναι. Που έχεις με το... κόκκινο λεπτομέριο στοιχείο. Ναι. Αυτό ήταν και αυτό θα ήταν και πιο πιν up με, με το έντονο κόκκινο. Ναι. Ευχαριστώ. Δύο. Ναι. Δημήτρη. Κοίταξε, για το Κάπρι με τον Ζόη σε μια βέσπα πάνω να κάνει τις βόλτες τύπου Σινετσιτά, κινηματογράφος, Ιταλικός που μεσουρανούσε, να ξέρετε τότε. Είσαι πολύ ωραία εκτός στη ζώνη. Δεν ταιριάζει καθόλου η τσάντα, η οποία είναι μια σατέν βραδινή, καμία σχέση με την όλη εμφάνιση. Γενικά η εμφάνιση σήμερα, να ξέρεις, είναι κακή. Εντάξει. Αλλά θα σε ρωτήσω, δεν έκανες μια μελέτη για τον καλά? Ναι, έκανα. Τι μελέτη έκανες? Κοίταξα εικόνες στο Pinterest. Έπρεπε να διαβάσω στο Pinterest. Μπαίνετε στο Pinterest. Μπορεί μια γυναίκα που δεν έχει σχέση με τη μόδα να ανεβάσει 10 εικόνες και όχι μία, 100 γυναίκες, να λέει pin-up, pin-up. Γιατί βλέπετε αυτό? Το Pinterest δεν είναι οδηγός. Εντάξει. Το έχετε πει πάρα πολλές φορές αυτό για το Pinterest εδώ μεταξύ εσείς. Και να σου πω κάτι, για μένα είσαι εκτός. Ο πρώτος άσος που βάζω σήμερα. Δεν πειράζει. Ευχαριστώ. Χριστιανά μου, δεν πήγαν καλά τα πράγματα σήμερα καθόλου. Για να δούμε τι θα γίνει. Σου εύχομαι καλή επιτυχία.